Εδώ είναι αυτό που μας έλεγε λίγο πριν ο Κωστής Μπότσας, ενώ δίπλα ο Βαρέλα στεπασμένος με την σημαία του Κάπου Βέρντε, πράσινο ακροτήρι. Κόρνερ για το Λεβαδιακό. Κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι από τον προωθημένο Λιάγκα. Η μπάλα πήγε απέναντι. Ο Ζαμπά θέλει να τρέξει παίρνοντας πάσα από τον Λιμνιό. Ο Ναγκής θέλει να το σταματήσει ακόμη και με φάουλ. Ο Μπίσες Βαρ ψάχνει να βρει κοντρόλ. Πάμε στον Κωστή Μπότσαρη. Να αρχίσει και φοράνε και μπλουζάκια πρωταθλητών της σεζόν στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ξεχωριστά για τους, για το τεχνικό team, ξεχωριστά για τους ποδοσφαιριστές. Το πλάνο, Κωστή, την ώρα που το λες αυτό, το πλάνο της, να πω, της βραδιάς, έχουμε δει τόσα όμορφα πλάνα. Ένα από τα πλάνα της βραδιάς, το φιλί του Βιερίνια στην κόρη του, πήγε δίπλα. Και θυμίζουν όλοι στον μεγάλο αρχηγό, στον Πορτογάλο αρχηγό, ότι είναι δίπλα του. Όλο αυτό είναι δικό του. Αυτός το δημιούργησε. Αυτός το βιώνει σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή που για κάθε ποδοσφαιριστή ο τραυματισμός είναι κάτι πολύ δύσκολο. Αλλά υπάρχουν στιγμές που μπορούν να το κάνουν πιο εύκολο και μία από αυτές είναι τούτο εδώ που εισπράττουμε όλοι. Ο Βιερίνια ετοιμάζεται να μπει στο γήπεδο με την πρώτη ευκαιρία για να πάει στην νούμερο 149 δική του συμμετοχή, η οποία όμως είναι τόσο μα τόσο διαφορετική από όλες τις προηγούμενες. Μια πορτογαλική σημαία που ξεδιπλώνεται με την μορφή του Βιερίνια και με το ευχαριστώ στα πορτογαλικά. Και φυσικά τα μάτια δεν μπορούν να μείνουν στεγνά σε κάτι τέτοιες στιγμές. Καθυστερείς πια του παιχνιδιού. Αυτό που περίμενε ο Λουτσέσκου, όλος ο ΠΑΟΚ. Βγαίνει ο Πέλκας για να μπει ο Βιερίνια και προφανώς για να του δώσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Πλημμυρισμένα τα πάντα στο συνέστημα στο γήπεδο της Τούμπας. Πριν από μία εβδομάδα τραυματίστηκε ο Πορτογάλος στο LFC Arena. Έχει κρύψει το πρόσωπό του στην μπλούζα του. Θέλει να σκουπίσει τα δάκρυα, να βλέπει καθαρά όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω του. Λουτσέσκου του λέει κάνε όσο μπορεί στην άκρη. Γιατί ξέρετε καμιά φορά πάει μόνη της η μπάλα σε αυτόν, όπως συμβαίνει πάντα. Η Τούμπα είναι στο πόδι. Φάουλ από τον Ολιβέρα στο Σαββατοκό. Βιερίνια, ο οποίος προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει όλα αυτά τα έντονα συναισθήματα, ίσως και να μην χρειάζεται, γιατί το πάρτι έχει αρχίσει. Ίσως και να μην χρειάζεται να πουν υπότιτλοι και λέξεις να συνοδεύουν αυτές τις δυνατές εικόνες. Τίποτα δεν μπορεί να τις κάνει πιο δυνατές από αυτή τη μαγεία που έχουν πάντα. Όλα αυτά τα πλάνα που παρακολουθούμε από την αρχή της μετάδοσης εδώ στα κανάλια Nova Sports και θα πηγαίνουμε έτσι συνοδοιπορία μέχρι το τέλος της βραδιάς. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά, έχουμε να σας πούμε. Δεν έχει σταματήσει να κυλάει μπάλα, αλλά δεν ασχολείται κανείς με αυτό. Δείτε τον Πέλκα, ένα παιδί που από τα 13 του χρόνια είναι στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και έφτασε σε σημείο τη χρονιά του πρωταθλήματος να έχει το περιβραχίωνο του αρχηγού. Και να το υποστηρίζει, όχι απλώς να το φοράει. Να ξαναγυρίζει τη φανέλα με το νούμερο 10 μετά από χρόνια και να την παίρνει. Αρχίζουν τα κουγελώματα, τα αθώα για αρχή. Τέλος, τελευταίο σφύριγμα. Κυρίες και κύριοι, ο ΠΑΟΚ μετά από 34 χρόνια είναι πρωταθλητής Ελλάδος.